Το θαύμα της Μπρίζ καλά κρατεί. Οι πρωταθλητές Βελγίου μετά τις επιτυχίες επί Μπάγερν και Πόρτο επικράτησαν και τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 και συνεχίζουν το απόλυτο στο δεύτερο γκρουπ του Champions League. Η Μπρίζ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τους Βέλγους να επικρατούν τις προβληματικές Ατλέτικο με 2-0 χάρη στα γκολ του Σοβά και του Γκούτκλα και βρίσκονται μία ανάσα από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της τρίτης αγωνιστικής στο ομίλου του Champions League, αφού βοήθησε την Μπενφίκα να πάρει βαθμό 1-1 απέναντι στην Paris Saint-Germain των Μέση, Μπαπέ και Νεϊμάρ. Να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, 8 αποκρούσεις, τόσες έκανε και τον Ντοναρούμα, η αλήθεια είναι, στο πρώτο ημίχρονο. Η γαλλική εκείπ τον αποθεώνει μία μέρα μετά τις αποκρούσεις του. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας ήταν ο καλύτερος της Μπενφίκα κοντρα στην Παρί και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα μεγάλο παιχνίδι με αποτέλεσμα το όνομά του να είναι ήδη στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι στο να είναι θέμα συζήτησης ο Βλαχοδήμος βοηθάει και η L'Equipe, η οποία τον αποθέωσε με ένα λιτό αλλά απειρικτικό σχόλιο. Ήταν αυτός που ανάγκασε την Paris Saint-Germain να χάσει βαθμούς. Αυτό έγραψε η κορυφαία αθλητική εφημερίδα για τον Έλληνα goalkeeper, ο οποίος πριν λίγους μήνες αποτελούσε μεταγραφικό στόχο του Άγιαξ αλλά και της Manchester United. Δεν έμεινε μόνο εκεί η L'Equipe, αλλά τον βαθμολόγησε και με 8 τη στιγμή που οι υπόλοιποι παίκτες, συμπαίκτες του, ήταν στο 5 και στο 6. Μυθικά πράγματα από τον Έρλινγκ Χάλαντ που πέτυχε 2 γκολ στο παιχνίδι με την Κοπενχάγη και στα 22 του χρόνια πέρασε ήδη στα γκολ του Σουάρες και Ριβάλντο στο Champions League. Έχουν στερέψει τα λόγια για αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή. Αν είναι άνθρωπος και δεν είναι εξωγήινος δηλαδή, ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάλαντ που στα 22 του χρόνια έχει πετύχει πράγματα στο ποδόσφαιρο που θρύλοι του ποδοσφαίρου δεν τα έχουν καταφέρει. Ο άσος Manchester City σκόραρε 2 φορές το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Κοπεχάγη, συνεχίζοντας από εκεί που είχε μείνει στο ντέρμπι με την Manchester, στο hat-trick που έκανε και έφτασε τα 28 γκολ. Έτσι λοιπόν, φέτος σε 22 παιχνίδια έχει καταφέρει να πετύχει 28 γκολ. Ένα περισσότερο δηλαδή από όσα έχουν πετύχει σε όλη τους την καριέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θρύλοι του αθλήματος όπως οι Σουάρες και Ριβάλντο. Και είναι μόλις 22 ετών.